Α, έχεις να με πεις μολάκριβη κόρη σου από όταν πήγαμε στο διαιτολόγο, που ήμουν 14 χρονών και αφήστε την λέει να χαλαπατσιά. Χαίρομαι που θυμάσαι τόσο εξαιρετικά περιστατικά. Εσύ γιατί έχεις καλή διάθεση? Έτσι ξυπνάω το πρωί. Ποιο πάρτι? Μπράβο, καλά να περάσεις. Όχι να περάσεις. Καλεσμένη. Γιατί τι κακό έκανα? Κατά τις 10. Ω, δυστυχώς δεν μπορώ. Έχω κανονίσει να πάω σινεμά με μια... Σινεμά μπορεί να πας και μια άλλη μέρα. Να το πάρτι γίνεται μόνο σήμερα και μόνο για σένα. Γιατί για μένα? Τώρα έπεσες την αντίληψη. Έχω επιστρέψει εδώ και 2 μήνες περίπου. Εκεί. Ποιες επιτυχίες μου? Δεν μπορεί να μην είχες. Όμορφη είσαι, επιτυχίες θα είχες. Δεν το συζητώ. Έπεισες μου φίλες, αγαπάνε τόσο πολύ. Ακύρωσέ το. Ξέχνα το, δεν γίνεται. Το πάρτι θα γίνει απόψε. Δεν θες να δεις τη δώρα? Ου, δεν κρατιέμαι. Να ήταν τρόπος να ανοίξω τώρα τα δώρα του. Α, πρέπει να έρθεις. Τι θα πει η νονά σου? Ζούνε ακόμα οι αδερφές Μαρτίνη? Έλα, που σου έκανε η θεία η Λευκοθέα. Έψε εσύ. Εγώ αγάπη, ακόμη και να μαγειρέψω. Α, είμαι η μοναδική σου κόρη. Λάντε, πάμε τώρα γιατί έχω αργήσει πάλι στη δουλειά και πέρα θα με σκοτώσει. Πάμε, έχω να κάνω ένα ζουνό πράγματα. Έχουμε πάρτι απόψε, πάρτι. Θυμήσου, έλα κάνε μια προσπάθεια. Μαμά, με πετυχαίνεις σε... Εγώ για σένα τα κάνω όλα αυτά. Έτσι όπως πάει η μέρα μου δεν νομίζω να έρθω το βράδυ στο πάρτι σου. Πόσες φορές βοήθησες τη θεία Λευκό? Ναι, μόνο που η θεία ήταν 110 κιλά και μου κοβε... Λοιπόν, νομίζω ότι έβαζε πορτοκάλια. Είχε ένα τετράδιο που έγραφε συνταγές. Έχεις πολύ... Φιλάκια. Καλησπέρα. Εδώ μένει ο Δημήτρης Τσοπάνογλου. Δυστυχώς. Το κτίνος. Το κάθαρμα. Φαντάζομαι πως θα ένιωσε. Τα άλλα έπρεπε να μάθεις την αλήθεια. Ναι. Από σένα περίμενα. Την καλή και από την ανάποδη. Τότε γιατί είσαι ακόμα παντρεμένη μαζί του? Δεν είμαστε παντρεμένοι. Είπαμε, είμαι αυτοκαταστροφική, αλλά όχι και τόσο. Ήρθε να με προειδοποιήσει γιατί νόμιζε ότι δεν σε ξέρω καλά. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Και να τη σύρεις από τα μαλλιά σε σπηλιά. Πρωτόγονε! Δεν έχεις ιδέα παρετή. Εσείς, σας παρακαλώ, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να έρχεστε στο σπίτι μου και να με διαβάλλετε. Περάστε έξω. Σας παρακαλώ να. Πρώτον, μη φωνάζεις! Και δεύτερον, είναι και δικό μου σπίτι και είναι καλεσμένο. Πάει εμένα εδώ μέσα. Μπράβο σου που βρήκες το θάρρος να το καταγγείλεις. Δεν ξέρω ποια είσαι, τι σκοπό έχεις και τι σκέφτεσαι, αλλά εμένα. Έλα.